μέσα στο νερό να φτιάχνατε πισίνες τα μωρά. Mm-hmm. Κάποιος να μας κάνει μια πισίνα στην ηλιακτήδα ζωής. Εμείνες τσάβες στη σκέψη. Έμεινα στη σκέψη, Μιχάλη. Θα το κάνουμε όμως. Δεν έμεινα στη σκέψη. Έχω προχωρήσει στα σχέδια. Έχω τα πάντα. Απλά δεν έχω τα λεφτά. Και δεν μπορώ να τρέξω μπροστά, γιατί δεν μπορώ να ρισκάρω με την ηλιακτήδα. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Εμείς ευχόμαστε πάντως, άμα θα ακούγεται κάποιος, να βοηθήσει, ή ότι μπορούμε εμείς σαν εκπομπή να συνεισφέρουμε, και να βάλεις μπροστά του την δουλειά. Και θα τον ανακοινώσουμε και στην εκπομπή, έτσι να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας όπως μπορούμε, να βοηθήσουν και αυτοί όπως μπορούν για το δικό σας ίδρυμα. Δηλαδή πόσο σημαντικό θα ήταν να έχουν και αυτά τα παιδιά μια πισίνα, να κάνουν... Πισίνα δεν είναι μια απλή πισίνα. Είναι και να... θεραπεία. Ναι, είναι θα γίνεται θεραπείες μέσα στο νερό, με εξειδικευμένο προσωπικό, όμως η πισίνα αυτή δεν είναι μια απλή πισίνα όπως έχουμε στα σπίτια μας. Είναι ειδικές πισίνες, ειδικά αποδυτήρια, ειδικά τροχοκαθίσματα. Υπάρχει, έτσι, για να καταλάβετε μόνο το μέγεθος του κόστους, το μηχάνημα για να μεταφέρει τα τετραπληγικά μωρά στο νερό στοιχίζει γύρω στις 40.000 ευρώ μόνο. Φανταστείτε το υπόλοιπο. Υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Είναι τεράστια τα έξοδα. Το ψάχνω όμως, δεν αναπαύομαι. Δεν αναπαύεστε ποτέ. Ποτέ. Κοιμάμαι με το ένα μάτι ανοιχτό για να είναι η αχτίδα πάντα καλά. Αφιερώσατε όλη σας τη ζωή σε αυτό. Φαντάζομαι ότι το ερέθισμα ήταν και τα παιδιά σας. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Και φαντάζομαι ότι βιώσατε και πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί δεν είμαστε ένα κράτος όπως το εξωτερικό που έχει ευκολία σε αυτά τα άτομα. Έτσι, δεν παρέχει τι. Δύσκολα πράγματα. Είναι δύσκολο. Δύσκολα πράγματα. Πάμε λίγο καλύτερα όμως. Ή όχι. Είμαστε κολλημένοι εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως εγώ, η δική μου οικογένεια,